Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει με υπέρτατη ταξιδιάρικη διάθεση. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πάμε στη Βουδαπέστη. Τα εισιτήρια μας σε εξαιρετικές τιμές για αυτό το ταξίδι, όπως και για κάθε άλλο ταξίδι μας, τα κλείσαμε από την ιστοσελίδα που ένας στους δύο Έλληνες χρησιμοποιεί για να κλείσει εισιτήρια ηλεκτρονικά. Ένα κλικ και πέταξες! Φτάσαμε στη Βουδαπέστη, πήραμε τις βαλίτσες μας και πάμε κέντρο. Βγάλαμε και λεφτά. Αυτά είναι ουγγρικά λεφτά. 10.000 ίσον περίπου 35 ευρώ. Φτάσαμε στο κέντρο της Βουδαπέστης, φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, βασικά σαν σπίτι είναι, διαμέρισμα, και εδώ θα μείνουμε αυτές τις μέρες. Το κλείσαμε από το site, από την ιστοσελίδα όπου κλείνουμε και τα αεροπορικά εισιτήρια και το αυτοκίνητο, και η αλήθεια είναι ότι αφιέρωσα λίγο χρόνο, μου πήρε κάποιο διάστημα για να το βρω. Το ωραίο εδώ είναι ότι μας κάνανε upgrade, δηλαδή μας δώσαν καλύτερο δωμάτιο από αυτό που κλείσαμε και μας δώσανε αρκετά μεγάλο διαμέρισμα με δύο δωμάτια. Έχει κουζίνα και έχει και σαλόνι. Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, αλλά δεν σκοπεύουμε να μαγειρέψουμε. Αν και πεινάω τώρα και δεν έχει τίποτα σαν ντουλάπια. Αλλά έχει μίνι σάντουιτ που φέραμε μαζί μας από το ταξίδι, από τη Σαλόνικα. Κανόνας σάντουιτς. Όταν το κουβαλάς μαζί σου στην εκδρομή ή στο ταξίδι, το βάζεις μέσα σε ταπεράκι για να μην γίνει νιανιά. Ωραίο σαντουιτσάκι. Φύγαμε!
Βόλτα στη βραδινή Βουδαπέστη. Έχει λίγο κρύο, βασικά χιονίζει. Τώρα είμαι καλά. Ήρθαμε να φάμε κάτι ντόπιο και εδώ στην Ουγγαρία τρώνε πολλές σούπες. Πήραμε μία κολοκυθόσουπα και μία παραδοσιακή σούπα γκούλας με μοσχάρι. Ό,τι πρέπει για το κρύο. Έχουμε ξεκινήσει κάτι ωραίο. Σε κάθε προορισμό που πάμε, στέλνουμε μία κάρτα σε έναν από εσάς. Και αυτό γίνεται στο Facebook τη στιγμή που κάνουμε το ταξίδι και βρισκόμαστε στο προορισμό. Όχι όταν βλέπετε το επεισόδιο, γιατί έχει περάσει ένα διάστημα για να γίνει μοντάζ και να φτάσει η στιγμή που θα παίξει την τηλεόραση. Αλλά αν μας ακολουθείτε στο Facebook, βλέπετε που είμαστε και που ταξιδεύουμε. Και μπορείτε να κερδίσετε σε μικρούς διαγωνισμούς σαν αυτόν. Ένας χερός κάθε φορά λαμβάνει μία κάρτα από τον Happy Traveler στην πόρτα του. Αυτά για τώρα, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά, το Happy Traveler στη Βουδαπέστη συνεχίζεται. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στη Βουδαπέστη. Βόλτα στη χιονισμένη Βουδαπέστη. Πάμε. Από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε πριν ξεκινήσουμε τις εξορμήσεις μας στη Βουδαπέστη είναι να εφοδιαστούμε με την Budapest Card. Για 72 ώρες, απεριόριστες διαδρομές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 δωρεάν μουσεία, 2 ξεναγήσεις και πολλές εκπτώσεις σε διάφορα άλλα μέρη. Τέλεια! Ξέρετε από πού πήρε το όνομά της Βουδαπέστη? Από δύο διαφορετικές κάποτε πόλεις που ενώθηκαν. Ήταν η Βούδα και η Πέστη. Η Βούδα είναι από αυτή τη μεριά του ποταμού, που είναι και το παλάτι, και η Πέστη είναι από εκεί που είναι το κοινοβούλιο και το μέρος που μένουμε. Βούδα και Πέστη ίσον Βουδαπέστη. Η Βουδαπέστη έχει 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ ολόκληρη η Ουγγαρία σχεδόν 10 εκατομμύρια. Πάνω κάτω, σαν την Ελλάδα. Η σημαία της Ουγγαρίας έχει τα ίδια χρώματα με της Ιταλίας, αλλά οι ρίγες είναι οριζόντιες αντί για κάθετες. Οκ.
κόκκινο, άσπρο, πράσινο. Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι φυσικά τα ουγγρικά. Τεσέκ σημαίνει ορίστε. Γιόρε γκέλτ σημαίνει καλημέρα. Το νόμισμα της Ουγγαρίας είναι το φιόριντ. Η αντιστοιχία είναι 1 ευρώ για περίπου 311 φιόριντ, που λέγονται και φιωρίνια. Στη Βουδαπέστη τα τηλέφωνα είναι ροζ. Έχει ροζ τηλέφωνο. Αυτή είναι η όπερα της Βουδαπέστης, ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης. Για να μετακινηθείς στη Βουδαπέστη μπορείς να χρησιμοποιήσεις μετρό, λεωφορείο ή τραμ. Όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα μας. Ο μεγαλοπρεπής ναός της Βασιλικής του Αγίου Στεφάνου. Η πιο γνωστή εκκλησία της Βουδαπέστης και ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Άγιος Στέφανος ήταν αυτός που ίδρυσε το Βασίλειο της Ουγγαρίας. Πάμε μέσα. Το περπάτημα στην πόλη ανοίγει την όρεξη. Πάρουμε λίγο ενέργεια με ένα μιλαράκι. Το φέραμε από Ελλάδα στις αποσκευές μας. Αγαπημένο ελληνικό μιλαράκι. Ένας άλλος τρόπος για να εξερευνήσεις την πόλη είναι με το τουριστικό λεωφορείο. Πάμε τώρα εκεί, στο μεγάλο λεωφορείο. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσεις τη Βουδαπέστη να μπει σε ένα λεωφορείο από αυτά που κάνουν πολλές στάσεις και μπορείς να μπεις και να βγεις όποια θέλεις. Πηγαίνεις όλα τα αξιοθέατα και μέσα σε 48 ώρες μπορείς να τα δεις όλα. Μπαίνουμε στο λεωφορείο που κάνει το γύρο της πόλης. Έχει ξενάγηση στα ελληνικά.
Αυτή είναι η πλατεία Ηρών, η πιο διάσημη πλατεία της Βουδαπέστης. Γύρω-γύρω έχει αγάλματα με σημαντικές προσωπικότητες της Ουγγρικής ιστορίας και στη μέση έχει μια στήλη που λέγεται Στήλη της Χιλιετίας. 36 μέτρα ύψος και στην κορυφή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, σύμβολο της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας. Στη βάση της στήλης έχει 7 αγάλματα με υπείς. Είναι οι 7 πολέμαρχοι των Ουγγρικών φυλών. Όλα θυμίζουν εσένα. Όλα θυμίζουν εμάς. Όλα θυμίζουν εσένα. Όλα θυμίζουν εμάς. Θέλω να δεις ξανά να σε δω μια φορά σαν εκείνο το βράδυ που σ'είχα αγκαλιά. Σε κρατούσα απ' το χέρι γλυκό καλοκαίρι, το ίδιο αστέρι να πέφτει ξανά. Το ξέρω πως περνάει ο καιρός, εγώ όμως πάντα μένω μοναχός. Απ' τα μέρη που πηγαίναμε περνάω συνεχώς. Τα τραγούδια που αγαπήσαμε για σένα τραγουδώ. Τα όνειρα που κάναμε μαζί τα κάνω εγώ. Και ό,τι βλέπω γύρω μου σε παίρνει πάλι εδώ. Όλα θυμίζουν εσένα. Αυτός ο πεζόδρομος λέγεται Βάτσι, είναι ο πιο γνωστός πεζόδρομος της Βουδαπέστης. Έχει πολλά μαγαζιά, εστιατόρια και πολύ κόσμο. Όλα θυμίζουν εσένα. Όλα θυμίζουν εμάς. Θέλω να δεις ξανά να σε δω μια φορά σαν εκείνο το βράδυ που σ'είχα αγκαλιά. Σε κρατούσα απ' το χέρι γλυκό καλοκαίρι, το ίδιο αστέρι να πέφτει ξανά. Μας έπιασε λιγούρα και είπαμε να φάμε κάτι. Και να φάμε κάτι τοπικό, παραδοσιακό. Ήρθαμε σε ένα τύπου μαγειρίο παραδοσιακό που τρώνε οι Ούγγροι. Και εδώ πέρα είναι ωραίο το περιβάλλον. Είναι self-service και έχει βιτρίνα με διάφορα πράγματα. Κυρίως κρεατικά, κότσια, σνίτσελ και τέτοια πράγματα. Και πήραμε ένα λουκάνικο ντόπιο με πουρέ πατάτας και λάχανο κόκκινο τουρσί. Αυτό είναι, ξέρετε, πολύ κλασικό και στη Γερμανία, αλλά όλες αυτές οι χώρες πάνω κάτω την ίδια κουζίνα έχουν. Ζήτησα σαλάτα Βουδαπέστης, ζήτησα ουγγαρέζα, αλλά με κοιτούσε περίεργα. Μάλλον έτσι τη λέμε στην Ελλάδα, τη συγκεκριμένη τύπου σαλάτα. Εδώ έχει πάρα πολλές σαλάτες και τις αγαπάνε αυτού του είδους τις συνταγές. Πήρα μία που μου είπε ότι είναι έτσι πολύ καλή, τυπική και ωραία, με καλαμπόκι και κοτόπουλο. Ωραία. Βγάζω το καπέλο μου. Και τρώω. Πρώτο. Ήρθαμε στη Σιταντέλα, το άγαλμα της ελευθερίας της Βουδαπέστης, πάνω στο λόφο από τη μεριά της Βούδας. Εδώ πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε και για να φωτογραφείς το άγαλμα, αλλά και για να δεις τη Βουδαπέστη. Από εδώ έχει την καλύτερη θέα της πόλης.
Η Βουδαπέστη έχει πολλές γέφυρες από τις οποίες περνάνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, τραμ και πεζή. Εκτός όμως από πρακτικό λόγο ύπαρξης, έχουν και τουριστικό ενδιαφέρον. Είναι από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης. Αυτός ο κύριος εκεί πίσω είναι ο Σολωμός της Ουγγαρίας, δηλαδή ο εθνικός ποιητής, αυτός έγραψε τον εθνικό ύμνο της χώρας. Το περπάτημα και οι θερμίδες, χρειαζόμαστε ενέργεια και την έχω στο τσεπάκι. Είναι και στα χρώματα της Ουγγαρίας. Άσπρο, πράσινο, κόκκινο. Και σε χωριστές συσκευασίες, ό,τι πρέπει για εμάς τους ταξιδιώτες. Για να δούμε εδώ. Α, 200 θερμίδες στο μπισκότο. 45 με μία ώρα περπάτημα. Στην τιμή του τουριστικού λεωφορείου έχει και κρουαζιέρα. Κρουαζιέρα στο Δούναβι. Και είναι ένας ωραίος τρόπος να δεις αξιοθέατα της πόλης από την εσωτερική πλευρά, μέσα από το ποτάμι. Το βράδυ Βουδαπέστη είναι μαγική. Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι φωταγωγημένα με εκπληκτικό τρόπο και αυτό σε κάνει να ερωτεύεσαι σε αυτή την πόλη λίγο παραπάνω. Χιονάνθρωπος! Ούγγρος χιονάνθρωπος! Αυτός είναι πάλι ο πεζόδρομος Βάτσι. Ήρθαμε και χθες εδώ και χιόνιζε και δεν είχε χιόνι κάτω. Τώρα έχει χιόνι κάτω και δεν χιονίζει. Τόσρωσε σε μια μέρα.
γνωστός σκύβος του Ρούμπικ είναι από την Ουγγαρία. Εφευρέθηκε το 1974 από τον γλύπτη και καθηγητή αρχιτεκτονικής Έρνο Ρούμπικ. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 5,5 δευτερόλεπτα. Για street food. Πήραμε μια παραδοσιακή ουγγρική πίτα, αρκετά ψωμένια, η οποία μπορείς να την πάρεις είτε με τυρί, είτε με sour cream, τυρί κρέμα, είτε με ένα μείγμα κοτόπουλου πιπεριάς. Με πολύ πάπρικα. Αυτό πήρα. Πολύ ωραία φάση. Καλή όρεξη. Το κλείνω και το τρίνω σε σάντουιτς. Πω, ωραίο πράγμα. Χορταστικό. Ήρθαμε σε ένα υπερτουριστικό μάγαζο με σουβενίρ. Ωραίο είναι, πολύ μοντέρνο και έχει πάρα πολλά πράγματα, απλώς είναι λίγο ακριβό. Στην αγορά που πήγαμε το πρωί μπορείτε να βρείτε πολύ οικονομικά σουβενίρ, αλλά και εδώ αξίζει να περάσετε μια βόλτα. Η μέρα μας σήμερα ήταν πολύ γεμάτη. Επίσης γεμάτη θα είναι και η αυριανή μέρα. Ετοιμαζόμαστε εδώ, καταστρώνουμε τα σχέδιά μας. Πήραμε κάποια σουβενίρ. Αυτά εδώ θα τα λάβει ο τυχερός του διαγωνισμού. Θα κάνουμε στο Facebook στη σελίδα Happy Traveler. Πήραμε και ουγγρική πάπρικα να φτιάξουμε ωραίες συνταγές. Αυτό είναι για αγκούλας και αυτό είναι καυτερή. Έχουμε εδώ τους χάρτες μας, κουπόνια με εκπτώσεις. Εδώ διαβάζουμε και βρίσκουμε πληροφορίες για τη Βουδαπέστη. Και εδώ το χάρτη. Τέλεια. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη. Σε κανονική πολυκατοικία δεν μοιάζει με ξενοδοχείο και είναι σε πολύ κεντρικό σημείο. Αυτή εδώ η στοά το βράδυ μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, έχει παράκια. Και αυτός εδώ ο δρόμος, ο Κυραλή, η Κυράλη, είναι πολύ κεντρικός, έχει πολλά φαγάδικα, μίνι μάρκετ και ό,τι χρειάζεσαι αν είσαι ταξιδιώτης. Είμαστε 5 λεπτά από κεντρική στάση μετρό και μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από το Δούναβι. Βουδαπέστη έχει πολλά καλά μουσεία και αν είστε λάτρεις του μουσιακού τουρισμού αξίζει να τα επισκεφτείτε. Αυτό είναι το πιο γνωστό. Είναι το Εθνικό Μουσείο της Ουγγαρίας. Έχει μέσα 3,5 εκατομμύρια έργα τέχνης και εκθέματα που πηγαίνουν πίσω στην ιστορία 400.000 χρόνια. Αυτό το μουσείο καθώς και άλλα 9 συμπεριλαμβάνονται στην καρτούλα, την Budapest Card. Ωραία. Αλλά να θυμάστε ότι τα μουσεία στη Βουδαπέστη είναι ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
Δίπλα στη γέφυρα της Ελευθερίας βρίσκεται η σκεπαστή αγορά της Βουδαπέστης. Πανέμορφο κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και μέσα βρίσκεις όλα τα τοπικά προϊόντα. Πάμε βόλτα. Μια βόλτα πρέπει και εσείς να κάνετε αν έρθετε στη Βουδαπέστη. Μπορεί έξω να χιονίζει, αλλά εδώ είναι μια χαρά. Πάμε βόλτα. Άπειρα σαλάμια, ουγγρικά σαλάμια. Η Ουγγαρία φημίζεται για τα εκπληκτικά της σαλάμια, αλλά δεν χρειάζεται να πας μέχρι εκεί για να τα δοκιμάσεις. Προσωπικά, το πιο γευστικό και ποιοτικό σαλάμι τύπου Ουγγαρίας το έχω φάει στην Ελλάδα, από την αγαπημένη μας ελληνική αλαντοπία στη Δράμα. Λίγο τρως και ταξιδεύεις γευστικά μέχρι την Ουγγαρία. Έχει φρούτα, λαχανικά, σαλάμια, τυριά, πάπρικα, ό,τι τραβάει η όρεξή σου, τα πάντα έχει. Έχει και άλλο όροφο πάνω. Κάτω έχει φαγητά, πάνω έχει σουβενίρ. Όπως κάνουμε σε κάθε επεισόδιο μας στο εξωτερικό, κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα σουβενίρ από τη Βουδαπέστη. Κάτι μικρό, θα το κερδίσει κάποιος από εσάς σε διαγωνισμό που θα κάνουμε στο Facebook, αφού του παίξει το επεισόδιο της Βουδαπέστης. Το βλέπετε αυτό, μπαίνετε σε σελίδα μας στο Facebook και παίρνετε μέρος για να κερδίσετε Happy Traveler souvenir από τη Βουδαπέστη. Παραδοσιακή ουγγρική κούκλα. Η εθνική κούκλα της Ουγγαρίας. Μιλάει κιόλας. Μέσα σε αυτή την απέραντη αγορά έχει και μαγαζάκια με πράγματα που μπορείς να φας επί τόπου και δεν χάσαμε την ευκαιρία. Βρήκαμε εδώ ένα με ωραία παραδοσιακά πράγματα, ωραία βιτρίνα που φαίνονται λιχουδιαστά και θες να τα φας όλα. Έχει και γλυκά και απ' την άλλη έτσι πυροπιτοειδή. Και πήραμε ένα τυλιχτό, φαίνεται σαν κουρασάν, μέσα έχει τυρί κρέμα. Έκανε 200 φιωρίνια. Δηλαδή 70 λεπτά, κάτι τέτοιο. Και νομίζω θα είναι ωραίο να το δοκιμάσουμε. Έχει μέσα τυρί κρέμα. Τέλειο είναι. Φεύγουμε. Η Βουλή της Βουδαπέστης, το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της πόλης. Χτισμένο σε νέο γοτθικό στυλ, έχει μέσα 611 δωμάτια, μήκος 265 μέτρα και ύψος ο Τρούλος 96 μέτρα. Είναι χτισμένο πάνω στο Δούναβι και είναι μια απαραίτητη επίσκεψη αν είσαι τουρίστας στην πόλη. Εδώ έχει και μια τεράστια ουγγρική σημαία που τη φυλάνε δύο σκοποί οι οποίοι κάνουν γύρω-γύρω από το σύλλο της σημαίας.
Στην τιμή της κάρτας της Βουδαπέστης συμπεριλαμβάνονται και δύο ξεναγήσεις. Μία στην Πέστη και μία στη Βούδα. Είμαστε τώρα στη Βούδα και ακολουθούμε το group. Αυτή είναι η εκκλησία του Αγίου Μαθαίου στη Βούδα. Είναι σημείο αναφοράς στην πόλη της Βουδαπέστης. Από πουδήποτε την βλέπεις. Και ιδίως το βράδυ φωτισμένη είναι πανέμορφη. Ήρθαμε στο βασιλικό παλάτι της Βουδαπέστης. Για την ακρίβεια είναι το παλάτι της Βούδας, επειδή είναι από αυτή τη μεριά του ποταμού. Είναι μια επίσκεψη που πρέπει να κάνεις πάνω στο λόφο, φαντασμαγορικό κτίριο. Και είναι όμορφο και μέσα, μπορείς να μπεις να το δεις σαν μουσείο και έξω. Έχει ωραία αγάλματα. Στο χώρο του παλατιού υπάρχει το Μουσείο Ιστορίας της Ουγγαρίας, πολύ ενδιαφέρον, και επίσης η Εθνική Πινακοθήκη με πάρα πολλά έργα τέχνης. Ωραία είναι! Ο καιρός σηκώνει κάτι ζεστό και δύο επιλογές έχουμε εδώ. Ζεστή σοκολάτα ή ζεστό κρασί. Γεια μας. Αρωματικότατο. Ωραία. Ζεστάθηκε το κοκαλάκι μου. Ωραία για φαγητό, πάμε να φάμε κάτι παραδοσιακό. Ήρθαμε να φάμε τυπικό ουγγαρέζικο μαγειρευτό φαγητό. Έχει διάφορα εδώ περίεργα, φυσικά γκούλας, κάτι σαν φασολάδα, κάτι καυτερά με φασόλια. Πήραμε ένα με αρακά και χοιρινό καπνιστό. Ωραίο φαίνεται. Τρώμε. Πω, εντάξει, το καπνιστό χοιρινό έχει δώσει τέλεια γεύση στον αρακά. Την επόμενη φορά θα φτιάξει τα αρακά, δοκιμάσαι το. Και με λίγο μπέικον θα κάνει το εφέ.
Είναι και ελαφρώς πικάντικο, ό,τι πρέπει για να ζεσταθούμε. Βασικά γι' αυτό τρώνε πολλά καυτερά εδώ πέρα και πάπρικα και πιπέρια. Και κάνει κρύο και όλα αυτά σε ζεσταίνουν εσωτερικά. Το καλύτερο. Το μετρό δεν είναι τεράστιο, αλλά υπάρχει. Πάμε τώρα μια βόλτα με το μετρό της Βουδαπέστης, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1896 και αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο μετρό στον κόσμο μετά του Λονδίνου. Ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις όταν έρθεις στη Βουδαπέστη είναι μπάνιο. Ναι, καλά ακούσατε, μπάνιο. Οποιαδήποτε εποχή. Όχι στη θάλασσα, δεν έχει θάλασσα, ούτε στο Δούναβι, είναι κρύος. Αλλά σε λουτρά. Η Βουδαπέστη είναι από τις πιο γνωστές λουτροπόλεις στον κόσμο. Έχει εξαιρετικά λουτρά, με φανταστικούς χώρους και άψογο σέρβις. Πάμε να τα εξερευνήσουμε και φυσικά να κολυμπήσουμε. Τα λουτρά έχουν πάρα πολλούς διαφορετικούς χώρους. Παίρνεις ένα εισιτήριο για όλη την ημέρα και από εκεί και πέρα μπορείς να πας όπου θέλεις. Είτε σε εξωτερικές πισίνες, είτε σε εσωτερικές. Και μέσα στην τιμή παίρνεις και ένα locker για να βάλεις τα πράγματά σου. Ντουλαπίτσα. Ή μπορείς να πληρώσεις κάτι παραπάνω και να έχεις καμπίνα σαν προσωπικό αποδυτήριο. Ωραία. Πάμε να μπανιαριστούμε για να χαλαρώσουμε. Μας δώσαν ρολογάκι για να μπορούμε να περνάμε από τις εισόδους και για να ανοίξει την πόρτα στην καμπίνα μας όπου θα αφήσουμε τα πράγματά μας και θα αλλάξουμε. Πάμε. Είναι τα πιο διάσημα και ιστορικά ιαματικά λουτρά της Βουδαπέστης. Αυτό το κτίριο μόλις έκλεισε 100 χρόνια ζωής, 102 χρόνια και έχει και εσωτερικούς χώρους για μπάνιο σε λουτρά και εξωτερικούς σε φανταστική πισίνα. Αχ, ζεστάφτα. Έξω έχει σχεδόν 0 βαθμούς.
μέσα είναι τέλεια! Καίει! Σαν να είμαι σε μπανιέρα. Φανταστική εμπειρία. Μπανάκι χειμωνιάτικα στα ζεστά λουτρά της Βουδαπέστης. Το πώς θα βγω από εδώ μέσα ούτε καν θέλω να το σκέφτομαι. Εγώ εδώ θα μείνω. Καλή συνέχεια. Γεια. Μη φοβάστε, δεν μένω Βουδαπέστη. Βγήκα από τα λουτρά, μπήκα στο αεροπλάνο και επέστρεψα Θεσσαλονίκη. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο ταξίδι. Έρχονται θεϊκά επεισόδια σε Σλοβακία, Αυστρία και κάποια πιο μακρινά προς Ασία μεριά. Για να δείτε πού πάμε και να προτείνετε προορισμούς, κάντε ένα like στο Facebook. Για να ταξιδέψετε κι εσείς, βρείτε στο site του χορηγού μας τα πιο οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια. Αυτό το Happy Traveler τελείωσε και κλείνοντας, παίρνει μαζί του τις ταξιδιάρικες και ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ταξίδευα. Αλλά τα ταξίδια που κάνω τώρα ως Happy Traveler έχουν άλλη σημασία για μένα. Γιατί τώρα έχω ένα σκοπό: να μοιραστώ τις εμπειρίες αυτές μαζί σας και να σας κάνω να νιώθετε πως ταξιδεύετε κι εσείς μαζί μας. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι.